προϊόντα που αγάπησα και ένα που με σύγχυσε μέσα στον Οκτώβριο. Το Geek & Gorgeous Jelly Joker είναι ένα καθαριστικό τζέλ προσώπου με απλή σύνθεση και ήπιους καθαριστικούς παράγοντες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε τύπο επιδερμίδας μέχρι και την πιο ευαίσθητη. Δεν δημιουργεί αφρό, οπότε αν σας αρέσουν τα καθαριστικά που αφρίζουν, αυτό μάλλον δεν θα σας ικανοποιήσει. Αν όμως αναζητάτε ένα ήπιο αποτελεσματικό προϊόν που δεν αφυδατώνει το δέρμα, αυτό εδώ είναι εξαιρετικό. Το απολεπιστικό τόνερ με 5% γλυκολικό οξύ από τη σειρά Revitalift της L'Oréal είναι ιδανικό για αρχάριους στη χρήση οξέων, αλλά και για όσους γενικά προτιμούν χαμηλές και όχι επιθετικές περιεκτικότητες οξέων, όπως εγώ. Έχω διαπιστώσει ότι η πιο συχνή αλλά πιο ήπια απολέπιση είναι πολύ καλύτερη για το δέρμα μου και αυτό το πολύ οικονομικό και εύχριστο προϊόν είναι η επιλογή μου αυτό το διάστημα. Το Physicians Formula Skin Booster Vitamin Shot Hydrating Serum τα έχει όλα και συμφέρει. Εκτός από πολύ μεγάλο όνομα, έχει και υπέροχη ενυδατική σύνθεση η οποία περιέχει υαλουρονικό οξύ, νιασιναμίδη, αμινοξέα, αλόι, γλυκερίνη και πανθενόλη. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανείς να έχει πολλά διαφορετικά σέρουμ με όλα αυτά τα συστατικά, παίρνει αυτό που τα έχει όλα και είναι κομπλέ. Οι περισσότεροι δερματολόγοι υποστηρίζουν ότι δεν χρειαζόμαστε μια ξεχωριστή κρέμα για την περιοχή των ματιών και ότι μπορούμε εκεί να εφαρμόζουμε την ενυδατική κρέμα που βάζουμε και στο υπόλοιπο πρόσωπο. Υπάρχουν όμως μερικές κρέμες ματιών που αποτελούν εξαίρεση και η Retinol Eye Cream από την εταιρεία The Inky List είναι μία από αυτές. Η συγκεκριμένη κρέμα με ρετινόλη είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να παρέχει υπέροχη αντιγυραντική δράση γύρω από την περιοχή των ματιών, χωρίς τον ενδεχόμενο ερωτισμό των ρετινοειδών. Την εφαρμόζω σχεδόν κάθε βράδυ, δεν μου έχει δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα και το πιο πιθανό είναι ότι θα την αγοράσω ξανά. Η εταιρεία Unilever, κάτοχος της Dove, ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες ότι σε κάποιες παρτίδες από τα ξηρά σαμπουάν των εταιριών που διαθέτει, περιέχουν και λίγη βενζίνη. Οι περιεκτικότητες της βενζίνης που βρέθηκαν στις συσκευασίες αυτών των προϊόντων δεν θεωρούνται επικίνδυνες. Επειδή όμως πρόκειται για ένα καθαρά καρκινογόνο συστατικό, η Unilever απέσυρε όλα τα εν λόγω προϊόντα. Γι' αυτό και εγώ θα πετάξω αυτό το ξηρό σαμπουάν της Dove, που έτσι κι αλλιώς δεν μου είχε αρέσει. Είμαι η Κατερίνα και μου αρέσει πολύ να μιλάω για skincare στο TikTok, το Instagram και το YouTube.